Το παράπονο του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μας. Ξέρεις τι γίνεται. Συντελούν τόσο καλό έργο που με τις πλημμύρες πάνε οι δουλειές λίγο πίσω. Αναγκαστικά τον έπιασε το παράπονο. Θα πιάσω όλο το σόι σήμερα, ό,τι συγγένεια έχουνε. Θα είμαστε Μητσοτάκηδες, Μπακογιάννηδες. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Μαρέβα, ο οποίος, για να δούμε τι είπε για τις πλημμύρες και το έργο της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι των πραγμάτων αναλώνουμε αρκετό χρόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό είναι πια μια πραγματικότητα η οποία έχω την εντύπωση ότι θα μας συνοδεύει διαρκώς, αλλά δεν μπορεί να ακυρώνει τον κύριο πυρήνα του λόγου για τον οποίο μας εξέλεξαν οι πολίτες και μας έδωσαν αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό, που δεν είναι άλλο από το να εφαρμόσουμε μεγάλες και τολμηρές αλλαγές που θα στηρίξουν την ποιοτική ανάπτυξη, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών και θα παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους κρίσιμους τομείς δημόσιων πολιτικών. Κατάλαβες, έχουν πάει οι δουλειές πίσω. Με τις πλημμύρες, τις φωτιές, δεν αναδεικνύεται το έργο της κυβέρνησης. Πάμε και στην κυρία Ντόρας. Έχετε δει τι γίνεται πάνω, Θεσσαλία, ερυπωμένα σπίτια μετά τις πλημμύρες, μετανάστες έρχονται και κυρία Μπακογιάννη αποφάσισε να δώσει μια γενναία πρόταση. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε. Ναι, έτσι είναι. Λέω λοιπόν, αυτά τα χωριά, αν πάρουν από 10, 5 οικογένειες, 5 οικογένειες, που τα παιδάκια θα πάρουν σχολείο, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν, πότε από εδώ, πότε από εκεί, νίκια θα εισπράξουν οι άνθρωποι. Μιλάτε για ενσωμάτωση τώρα. Ενσωμάτωση. Μα δεν σου μιλάω για ενσωμάτωση, κύριε Χατζή. Αυτοί οι άνθρωποι. Ένα λεπτό. Λέτε κάτι άλλο τώρα. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι θα μείνουν. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι η λύση. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, η λύση ανθρώπινη. Η λύση στην οποία θα προσφέρουν στην κοινωνία. Μισό λεπτό. Κάποιοι όμως υποθέτουν. Λύση με πολλά λεφτά, έτσι. Τα ακούσατε. Ενσωμάτωση. Παντού. Πάμε και στο Δήμο της Αθήνας, όπου ο Βλαχοδήμαρχος έφτιαξε ιαπωνικό κήπο. Έκανε κλιπάκι με Karate Kid, όσοι θυμόσαστε ταινία. Για πάμε να παρακολουθήσουμε και τον Βλαχοδήμαρχο. Βλέπατε Karate Kid μικρό, σίγουρα. Ναι, προφανώς έπρεπε Karate Kid. Walk-off. Banzai! Καλώς ήρθατε στον ιαπωνικό κήπο, εδώ πίσω. Τέρμα, μα***. Τέρμα. Πώς κάναμε τον ιαπωνικό κήπο, δεν θα πω. Μα ρώταμε πώς κάναμε τον ιαπωνικό κήπο. Αφού τα λέτε μόνο σας. Τον ιαπωνικό κήπο τον κάναμε μέσω του προγράμματος Υιοθέτηση την Πόλη. Το πρόγραμμα Υιοθέτηση την Πόλη είναι κάτι το καινούριο, κάτι το καινοτόμο που το ξεκινήσαμε το 2019. Πού απευθύνεται το πρόγραμμα? Επιχειρήσεις, ιδρύματα, ιδιώτες, σε όλους. Και τους καλούμε να υιοθετήσουν. Από μια παιδί και χαρά μέχρι εξοπλισμό που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για το κέντρο φιλοξενία. Υιοθέτησε ένα μια αστέγω. Τρελό, random fact, οι αυθεντικοί ιαπωνικοί κήποι έχουν όλοι τους μια πέτρα από το κήπο παλατιού του αυτοκράτορας στο Τόκιο. Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω, νιώθω πλήρη. Έχουμε κάνει ατελείωτα project, συνολικά ξεπερνάνε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τα καλά νέα είναι ότι όλα αυτά γίνονται ξεπερνώντας την αρχαιοκρατία, αλλά πάντα με την επίβλεψη του Δήμου. Το πιο σημαντικό παράδειγμα, το πιο εμβληματικό, είναι η πλατεία Μονία. Τι ψηφίσατε, ρε μ***. Τι θα ψηφίσετε, ρε μ***.